Είμαι βέβαιος ότι πριν παραιτηθείτε, σταθμίσατε τα πράγματα και σκεφτήκατε και την επόμενη μέρα. Είστε εμπειρότατος από τα παλαιότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και επομένως σίγουρα δεν αυτοσχεδιάσατε. Τι θέλω να πω. Υπήρχε πρωτοβουλία και ήσασταν συνειδητής της και ιστορικός τέλεχος. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, αντιπολίτευση στην ομάδα την οποία εσείς συνειδρήσατε? Λοιπόν, έχετε δίκιο. Είναι μια ερώτηση πολύ σπουδαία αυτή και σας ευχαριστώ που την κάνετε. Ήταν επώδυνη απόφαση. Έχει και συνέστημα, έχει και ιστορία, έχει και μεγάλη προσπάθεια. Εγώ πλήρωσα πράγματα γι' αυτό. Με διέγραψαν το ΠΑΣΟΚ. Τα θυμάμαι την εποχή που φτιάχτηκε η πρωτοβουλία. Πήγαιναν πράγματα γι' αυτό, έμεινα απ' έξω. Δεν το μετάνιωσα ποτέ, γιατί όταν πιστεύεις κάτι και το κάνεις με πάθος, δεν αισθάνεσαι φόβο. Όταν τα πράγματα γίνονται, δηλαδή, επειδή πιστεύεις σε αυτά, η απόφασή μου λήφθηκε τις τελευταίες μέρες με καθαρή σκέψη και με πολύ ψυχραιμία. Όχι χωρίς πόνο. Επώδυνη απόφαση. Δεν έχω σχέδιο. Σας το λέω ενώπιον και των θεατών σας και των τηλεθεατών σας και το λέω σε εσάς, γιατί εσείς τους εκφράζετε τώρα. Δεν έχω σχέδιο, κανένα. Ήταν μια απόφαση, γιατί ήθελα πρώτα απ' όλα να ησυχάσω με τον εαυτό μου. Οι ζυμώσεις... Να σκοτώσω ένα τέρας που έκρυβα μέσα μου. Ο Γιάννης Μπουτάρης επιμένει να κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Την μια λέει ότι θα είναι δήμαρχος μέχρι τα 100, την άλλη αφήνει να εννοηθεί ότι δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις. Οι ζυμώσεις, γιατί σε ένα μεγάλο πολιτικό οργανισμό όπως είναι ένας δήμος και μάλιστα ο δεύτερος δήμος της χώρας, προφανώς και έχουν αρχίσει. Οι ζυμώσεις για την επόμενη μέρα. Αλλά ειδικά για την διαδοχή του Γιάννη Μπουτάρη, θεωρείτε ότι η τράπουλα έχει αρχίσει να μοιράζεται? Κοιτάξτε, δείτε, αν καταλάβαινε ότι υπάρχει πια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στον ίδιο και στους πολίτες, θα είχε δρομολογήσει εδώ και καιρό μερικά πράγματα. Ξέρετε, όλα έχουν και το timing. Τι εννοείται, ένα δαχτυλίδι παραδείγματος? Όχι δαχτυλίδι. Σε αυτή την παράταξη, το να δώσεις δαχτυλίδι είναι σαν να τη διαλύεις. Θα μπορούσε να κάνουν και διαδικασίες πολύ σοβαρές και διαφανείς. Πώς λειτουργεί σήμερα η πρωτοβουλία? Μαζευόσασταν, συναποφασίζατε? Για να γίνουν πράγματα. Δεν είχε νόημα από ένα... Επειδή με ρωτάτε, θα σας το απαντήσω και αυτό. Δεν είχε νόημα από ένα σημείο και πέρα το να μαζεύεσαι. Διότι ίσια η αρχή. Εγώ είμαι δήμαρχος και θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Οπότε πάβει η κουβέντα. Τότε να το θέσω πιο απλά. Το ενδιαφέρον σας για τα δημοτικά πράγματα της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται ή θεωρείτε ότι η απογοήτευσή σας από την πορεία της πρωτοβουλίας? Έχω μια υποχρέωση. Ναι, μια ευθύνη μεγάλη απέναντι στους ανθρώπους που με στήριξαν και με στηρίζουν τόσα χρόνια χωρίς ιδιοτέλεια. Άρα θεωρείτε ότι είναι πιθανότερο να είστε υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές? Πάνω από 5.000 άνθρωποι στις τελευταίες εκλογές και με ανέδειξαν στη θέση αυτή. Έχω ευθύνη λοιπόν και απέναντί τους και μου το δηλώνουν με κάθε τρόπο. Και εγώ έχω την υποχρέωση να κάνω ό,τι μπορώ για να υπερασπιστώ το λόγο μου που τους έχω δώσει.